Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Καθόλου. Λοιπόν, πάρε αυτά. Είναι πιθανές απαντήσεις, ερωτήσεις που θα κάνουμε τώρα. Απαντάς με ναι, όχι και γενικά, λες. Αυτό είναι, δεν απαντώ. Ναι, ναι, ναι. Έχεις ετοιμάσει playlist νανουρίσματος. Ξέρεις κανένα νανούρισμα. Έχω τραγουδίσει και σε δύσκολο νανούρισμα. Υπάρχει αγαπημένο παραμύθι που θα λες συνέχεια στο μωρό σου. Οχ. Πες το ρόλο. Τι να πω. Το ρόλο. Το... Αγγελική. Το κατσουλία. Λοιπόν, άκου να δεις. Υπήρχε κάποια στιγμή μια κοπέλα που τη λέγανε Τζένι. Κάτσε να σου πω για την Τζένι. Δεν έχω κάποιο παραμύθι συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, που να το θυμάμαι, ας πούμε, και να λέω «Αχ, αυτό το παραμύθι μου έχει στιγματίσει τα παιδικά μου χρόνια». Δεν έχω, όχι. Όχι. Είσαι έτοιμη για ξενύχτια. Ναι. Ναι, γιατί ευτυχώς είμαι και άνθρωπος της νύχτας. Δηλαδή, το φυσικό μου είναι να κοιμάμαι πολύ αργά. Πιστεύεις το για πάντα? Δεν το σκέφτεται τώρα τόση ώρα. Εξαρτάται τη σχέση. Δηλαδή, στο θέμα του παιδιού, προφανώς και πιστεύω στο για πάντα. Στο θέμα των σχέσεων είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, ναι. Και δεν μ' αρέσει να κάνω τα ροζ νεφάκια. Είμαι λίγο ρεαλίστρια. Κάνεις με τα μεσονύχτης επιδρομές στο ψυγείο? Όχι. Πώς το καταφέρνεις? Όχι, ναι. Δεν κάνω. Γιατί κοιμάμαι πάρα πολύ βαθιά, για κανένα άλλο λόγο. Θα μοιάζεις ως μαμά στη μαμά σου? Δεν το ξέρεις, αλλά ναι, θα μοιάζεις. Δεν το ξέρω, προφανώς, αλλά νομίζω πως όχι. Θα είσαι από τις μαμάδες που θα λένε στο παιδί τους ζακέτα να βάλεις? Αχ, μιλώ μεγάλα λόγια τώρα, θα παιδιά. Ναι. Θα... Να βάλω ναι. Και τι γιατί πάω να βάλω όχι. Και άμα βγαίνει έξω με το, όπως βγαίνει η δικιά μου με το σορτσάκι. Και ξυπόλυτη. Και ξυπόλυτη. Μέσα στο χειμώνα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Και άμα την αφήσεις να το κάνει. Άστε να βγει έτσι. Έχαρτη να φύγει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Και μετά το βράδυ που δεν μπορεί να κοιμηθεί από το συνάχη, ποιο θα κάθεται? Μετά θα το ξανακάνει όμω μετά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέτοια είναι. Εντάξει, θα προστατέψω τον εαυτό μου και δεν θα απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Θα έλεγα όχι όμω, αλλά μπορεί και να μου γυρίσει μπούμεραγκ. Σου έχουν κάνει ποτέ κακό Photoshop σε περιοδικό? Δεν με έχω γνωρίσει. Τι? Είχαμε κάνει φωτογράφηση με τη Μαρία την Κωνσταντάκη. Δεν θα πω το περιοδικό. Ναι. Δουλεύαμε μαζί τότε και είμαστε και πολύ φίλες. Και βλέπω το περιοδικό και λέω: ποιες είναι αυτές? Και τη λέω: τι? Μαρία. Αλήθεια. Ποια είσαι εσύ, ποια είμαι εγώ, δεν καταλαβαίνω. Σοβαρά. Ναι, ναι, τι είχαν σβηστεί τα χαρακτηριστικά? Ήμασταν άλλες. Ήτανε τόσο πολύ φωτοσοπαρισμένες και πειραγμένες που δεν. Τώρα σου λέω να είμαι και 20 χρονών, έτσι. Δεν σου λέω να μεγαλώσεις και να πρέπει να φτιάξεις και ναι, πράγματα. Ναι. Μπουμπουκάκι και δεν καταλάβαινα ποια είναι. Τόσο πολύ. Έχεις απαντήσει ποτέ τίποτα στην ερώτηση «Τι έχεις?» Πέρα την ερμηνεύσω την ερώτηση. Τώρα με τον Γιώργο, όχι θα πω. Πάντα θα του πεις «Έχω αυτό» και μου το έχεις κάνει εσύ. Θα του πω τι έχω, ναι. Και πολλές φορές, άμα έχω πολλά νεύρα, θα του πω «Άσε με, να ηρεμήσω και θα του ζητήσουμε μετά». Κάνω και αυτό. Και κάτι για το τέλος. Αγωνιάς αν θα σου μοιάσει το μωρό? Ναι. Θες να σου μοιάσει? Φυσικά! Όχι, εντάξει, πέρα την πλάκα θέλω να μοιάσει και στον Γιώργο. Θέλω πάρα πολύ να πάρει την εξυπνάδα του και τον χαρακτήρα του και τόσα ωραία χαρακτηριστικά που έχει. Από σένα τι θες να πάρει? Το τσαγανό. Νάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που ήρθες, που σε είδαμε. Εγώ δεν ξέρω τέτοια χαρά λες και... Κι εγώ. Εγώ είχα χαρά όταν είδα το post. Όταν είδα το post που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη, για κάποιο λόγο, σου ήθελα να καρδούλεις. Ναι, ναι, και εγώ χάρηκα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, και σας το λέω σαν άνθρωπος που, όπως σας είπα τόση ώρα, δεν ήμουν προετοιμασμένη γι' αυτό, νομίζω ότι ο λόγος που είμαι και πολύ χαρούμενη τώρα, είναι γιατί είναι πάρα πολύ θετική ενέργεια που παίρνω από τους άλλους. Και έτσι πρώτη φορά νιώθω πόσο ωραίο αντίκτυπο έχει αυτό σε μια τέτοια φάση.